Η Ελλάδα ωραία. Το όνομά της είναι Σεμίρα Τεσπόλ. Είναι 16 ετών και είναι μαθήτρια σε δημόσιο σχολείο της Νέας Υόρκης. Στα μαθήματά της περιλαμβάνεται η ελληνική γλώσσα, την οποία, όσο δύσκολη και αν της φαίνεται, θέλει πολύ να μάθει να τη μιλά. Περιμένει ότι αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα με τους συμμαθητές της θα τη βοηθήσει να γνωρίσει καλύτερα τη χώρα μας. Η Εμ Αμπιέν, συμμαθήτρια της Σεμίρα, διδάσκεται ελληνική ιστορία στο ίδιο σχολείο. Όπως λέει, είναι ένα μάθημα που την ενδιαφέρει πολύ. Περιμένει πως αυτή η επίσκεψη στη χώρα μας θα της διδάξει πολλά περισσότερα από αυτά που καθημερινά μαθαίνει στο σχολείο της. I've never been like outside of the Americas, so this was a really nice experience and it's a really nice country, a nice place, you know. To be on this side of the world, it's really interesting because you learn different cultures, you learn about the different people. Δεν είναι τυχαίο πως σε αυτό το δημόσιο σχολείο της Νέας Υόρκης κάποιες από τις καθηγήτριες που διδάσκουν εκεί είναι Ελληνίδες. Η Πινελόπη Βαγγέλα, που κατάγεται από Τυχείο, συνόδευσε τους Αμερικανούς μαθητές σε αυτό το ταξίδι στην Ελλάδα. Είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα και πολλά παιδιά είναι πρώτη φορά και που έχουν φύγει και από Αμερική. Ενδιαφέρουν πάρα πολύ για τον ελληνικό πολιτισμό, την κουλτούρα. Θέλουν να μάθουν να μιλάνε ελληνικά, να γράφουν και να διαβάζουν. Ενδιαφέρονται πάρα πολύ στη μυθολογία, στην αρχαιολογία μας και στον πολιτισμό. I like the mythology. I think that's my favorite part, learning about the gods and the goddesses. That's always been my favorite. It's so interesting of these stories and it's great, yeah. Η Σεμίρα, η Λάουρα, ο Αμπτούλ, η Έμκια και 20 ακόμη συμμαθητές τους βρίσκονται στην Ελλάδα για 15 ημέρες. Στο διάστημα αυτό θα περιηγηθούν σε σημαντικά μέρη και θα μάθουν για την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό της χώρας μας. Αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών. Στην είσοδο της πύλης των Λεόντων, η ξεναγός μίλα σε ένα γκρουπ μαθητών, εξηγώντας ποιο είναι το μνημείο που βρίσκεται μπροστά τους. Οι μαθητές κοιτούν εντυπωσιασμένοι και κάνουν ερωτήσεις. It's nice. It's like you can. It's like frozen in time. I'm like interested in learning like what we did today, like learning about the ancient ruins and like how the Greeks used math and they were like so advanced for their time. I like learning stuff like that. 35 μαθητές, από τους οποίους 24 Αμερικανοί, ηλικίας 14 έως 16 ετών, ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών στο πλαίσιο του προγράμματος Θερινά Σχολεία του Ιδρύματος Ανάση. Με τις φωτογραφικές μηχανές στο χέρι αλλά και με τα κινητά τους, οι Αμερικανοί μαθητές δεν σταμάτησαν να βγάζουν φωτογραφίες μέσα στον αρχαιολογικό χώρο για να τις ανεβάσουν στο διαδίκτυο και να τις δουν οι φίλοι τους στη Νέα Υόρκη. Greece is a nice place. Yeah, I have a lot of friends from Greece. So when I was coming here, they told me some words. Στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχουν και 11 μαθητές από το πρώτο λύκειο Φερόνης Αλεξανδρούπολης. Η εμπειρία, όπως λένε οι Έλληνες μαθητές, είναι για εκείνους εξίσου ξεχωριστή, αφού δεν έχουν συχνά την ευκαιρία να ταξιδεύουν στην Ελλάδα και μάλιστα να συναναστρέφονται συνομιλικούς τους από άλλες χώρες. Μπορούμε τόσο από την επικοινωνία να μάθουμε και να εξασκήσουμε τα αγγλικά μας, μπορούμε να καταλάβουμε και τους άλλους πολιτισμούς, να έρθουμε σε επαφή και γιατί όχι να επικοινωνήσουμε και ξανά και να επισκεφτούμε και τη χώρα τους.